Το DNA αποτελεί το βιβλίο της ζωής. Τα φυτά, τα δέντρα, όπως και όλοι οι οργανισμοί, διαθέτουν DNA. Το DNA αυτό θα καθορίσει σε ένα μεγάλο βαθμό την επιβίωση αυτών των φυτών, την αναπαραγωγή τους και τη διαιώνισή τους. Ενώ τα φυτά κατατάσσονται στους σχετικά κατώτερους οργανισμούς, διαθέτουν DNA πολλές φορές μεγαλύτερο και πολυπλοκότερο από αυτό του ανθρώπου. Η ελάτη, ένα από τα σημαντικά δασικά είδη της χώρας και ένα είδος το οποίο η ερευνητική μας ομάδα μελετά σε βάθος, διαθέτει γονιδίωμα 6 φορές μεγαλύτερο περίπου από αυτό του ανθρώπου. Επίσης, η ελάτη διαθέτει περίπου 30.000 γονίδια, τη στιγμή κατά την οποία έχουμε αντίστοιχα 21.500 γονίδια που κωδικοποιούν πρωτεΐνες στον άνθρωπο. Περίπου 30.000 γονίδια διαθέτει και η αγριογερασιά, ένα είδος του οποίου η αλληλούχηση δημοσιεύτηκε πρόσφατα, μια δουλειά στην οποία συμμετείχε η ερευνητική μας ομάδα. Το σύνολο αυτών των γονιδίων και η ποικιλότητα η οποία διαθέτουν επιτρέπει σε ένα δέντρο, το οποίο γεννήθηκε και θα ζήσει για εκατοντάδες ή και χιλιάδες χρόνια ακόμη στο ίδιο σημείο, να διαιωνίζεται, να επιβιώνει και κατ' επέκταση να αναπαράγεται σε ένα δάσος. Η γενετική ποικιλότητα των δασών είναι απαραίτητη για την προσαρμογή και την επιβίωσή τους κάτω από σημαντικές βιωτικές και αβιωτικές καταπονήσεις, τις οποίες επιτείνουν τα φαινόμενα της κλιματικής αλλαγής. Η επίδραση τέτοιων καταπονήσεων μπορεί να μην είναι ορατή με το γυμνό μάτι. Ωστόσο, αν κοιτάξουμε καλύτερα στο DNA, μπορούμε να δούμε κάποιες αλλαγές που μπορούν να σχετίζονται με τις καταπονήσεις αυτές. Στο εργαστήριο δασικής γενετικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης μελετάμε σε βάθος το DNA των δασικών δέντρων ή, για να το πούμε καλύτερα, μελετάμε τα γονιδιώματα των δασικών ειδών και των πληθυσμών τους. Δύο είναι οι κύριοι στόχοι της ερευνητικής μας ομάδας. Ο πρώτος στόχος είναι να προσπαθήσουμε να μελετήσουμε τις αλλαγές που εμφανίζονται στο DNA και έχουν να κάνουν με την προσαρμογή των πληθυσμών στο μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Ο δεύτερος στόχος είναι η προστασία των γενετικών πόρων, η προστασία της γενετικής κληρονομιάς των φυσικών πληθυσμών. Σε αυτό το δεύτερο στόχο, πολύ μεγάλη σημασία έχει η γενετική παρακολούθηση, ο έλεγχος δηλαδή της μεταβολής της γενετικής ποικιλότητας σε βάθος χρόνου. Αφού αναπτύξαμε στις αρχές της δεκαετίας μία αναθεωρημένη θεωρητική προσέγγιση σε σχέση με τη γενετική παρακολούθηση, τα τελευταία 6,5 χρόνια, μέσα από το ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο Lifegenmon, έχουμε αναπτύξει μία μεθοδολογία για να ελέγξουμε τη γενετική παρακολούθηση από τη θεωρία στην πράξη. Αυτή τη στιγμή έχουμε δύο μονάδες γενετικής παρακολούθησης στο πεδίο. Η μία βρίσκεται στη Βαρβάρα Χαλκιδικής, με κύριο είδος τη δασική οξιά, και η δεύτερη βρίσκεται στην Καλλιπεύκη, στον Κάτω Όλυμπο, όπου το κύριο είδος που μελετάμε είναι η υβριδογενής ελάτη. Τα βήματα που ακολουθούμε για τις γενετικές μας αναλύσεις είναι καταρχήν η συλλογή των φυτικών δειγμάτων, η εκχύληση και η απομόνωση του DNA και μετά ακολουθεί ο ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος του DNA. Στη συνέχεια, για να μπορέσουμε να αναλύσουμε τα δείγματά μας καλύτερα, πολλαπλασιάζουμε τμήματα του DNA αυτού χρησιμοποιώντας την αλληλοσυνδετή αντίδραση πολυμεράσης, την PCR, μια τεχνική την οποία πλέον σήμερα τη γνωρίζει όλος ο κόσμος μέσω της μοριακής ανίχνευσης του COVID-19. Μετά ακολουθεί η βιοστατιστική ανάλυση και η επεξεργασία των αποτελεσμάτων. Για
Για να συλλέξουμε τα δείγματα που θα μελετήσουμε, πηγαίνουμε στο δάσος στις επιφάνειες γενετικής παρακολούθησης και συλλέγουμε φύλλα ή βελόνες, καθώς επίσης και σπέρματα από όρημα άτομα, τα οποία στη συνέχεια με το που κοπούνε τα αποθηκεύουμε σε σακουλάκια και τα διατηρούμε με παγοκίστες σε φορητό ψυγείο μέχρι την επιστροφή μας στο εργαστήριο. Εκεί τα δείγματά μας θα τα αποθηκεύσουμε στη βαθιά κατάψυξη στους μείον 80 βαθμούς Κελσίου. Συγκεκριμένα, στο έργο αυτό συλλέξαμε βελόνες και φύλλα από 500 επιλεγμένα όρημα άτομα δασικής οξιάς και υβριδογενούς ελάτης, καθώς επίσης και από 400 νεαρά φυτά των δύο ειδών για τις γενετικές και γονιδιωματικές αναλύσεις. Συλλέγουμε μόνο νεαρά και υγιή φύλλα ή βελόνες κονοφόρων, χωρίς άλλες ατέλειες. Εναλλακτικά, με τη χρήση της τεχνικής της λιοφυλοποίησης, είναι εφικτό να αφυδατώσουμε τα δείγματα, τα οποία έπειτα μπορούν να παραμείνουν σε ξηρό περιβάλλον. Μία μικρή ποσότητα από αυτά, λιγότερη από ένα γραμμάριο, είναι αρκετή για να αποκτήσουμε DNA καλής ποιότητας αλλά και ποσότητας για τις περισσότερες γενετικές αναλύσεις. Μία σημαντική ιδιότητα του DNA είναι ότι μπορεί να διατηρηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα σε συνθήκες βαθιάς κατάψυξης. Αυτό είναι εξαιρετικά χρήσιμο για τη γενετική παρακολούθηση, καθώς επιτρέπει να επαναλάβουμε τις γενετικές αναλύσεις σε μεταγενέστερο χρόνο με τη χρήση νέων γονιδιωματικών τεχνικών. Ακόμη, συλλέξαμε 800 σπέρματα, σπόρους από 40 επιλεγμένα άτομα, στα οποία υπολογίσαμε το ποσοστό φυτρωτικότητας και το ποσοστό πλήρως σπόρων, καθώς επίσης κάναμε και γενετικές αναλύσεις. Οι γενετικές και γονιδιωματικές αναλύσεις έγιναν σε σύνολο περίπου 3.500 ατόμων και έγινε μία στην αρχή του έργου και μία πρόσφατα τώρα που το έργο πλησιάζει στη λήξη του. Ανάλογα με το ερευνητικό μας ερώτημα, ενδέχεται να επιλέξουμε να απομονώσουμε ολόκληρο το γονιδίωμα ενός οργανισμού είτε να εκχυλήσουμε το RNA του, το οποίο θα μας προσφέρει ένα στιγμιότυπο των γονιδίων που ήταν ενεργά μία δεδομένη χρονική στιγμή. Στόχος μας είναι, στο τέλος των αναλύσεων, να έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε μια αξιόπιστη εκτίμηση της κατάστασης του πληθυσμού, αλλά και να επιχειρήσουμε μια πρόβλεψη για τη μελλοντική του πορεία. Αρχικά, χρησιμοποιούμε ειδικά κτίρια εκχύλησης και απομόνωσης του DNA. Το επόμενο κρίσιμο βήμα είναι η εκτίμηση της ποιότητας και της καθαρότητας του απομονωμένου γενετικού υλικού. Αυτό γίνεται με τη χρήση ενός ειδικού φασματοφωτόμετρου. Ακόμα μία τεχνική που χρησιμοποιούμε είναι η ηλεκτροφόρηση των μορίων του DNA σε πίκτωμα. Ένα ζελέ μέσα στο οποίο απομονώνεται το DNA, διαχωρίζεται δηλαδή, όταν το ζελέ αυτό μπει σε κύκλωμα ρεύματος. Αυτή η τεχνική μας δίνει επιπλέον πληροφορίες όσον αφορά τη φυσική κατάσταση του DNA, δηλαδή την ακαιρεότητα ή τον κατακέρματισμό του. Για να δούμε το DNA, χρησιμοποιούμε μία χρωστική ουσία, το βρωμιούχο ηθίδιο. Όταν παρατηρήσουμε το DNA σε περιόδια ακτινοβολία, εμφανίζεται σαν θορύζουσα ζώνη και έτσι μπορούμε να εκτιμήσουμε την ποσότητα και την ποιότητά του. Μετά την απομόνωση του DNA, το επόμενο βήμα είναι η ανάγνωσή του. Ωστόσο, για λόγους κόστους αλλά και πολυπλοκότητας, συχνά επιλέγουμε να διαβάσουμε μόνο ορισμένα μικρά τμήματά του. Αυτό επιτυγχάνεται με την τεχνική της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης ή PCR. Η PCR λειτουργεί σαν ένα φωτοτυπικό μηχάνημα, παράγοντας εκατομμύρια αντίγραφα ενός συγκεκριμένου γονιδίου, βήμα το οποίο είναι απαραίτητο για την περαιτέρω μελέτη τους. Έπειτα ακολουθεί η στατιστική ανάλυση, όπου καταγράφουμε δεκάδες γενετικές παραμέτρους που μας δίνουν πληροφορίες για θέματα όπως η γενετική ποικιλότητα των πληθυσμών, οι γενετικές σχέσεις μεταξύ πληθυσμών αλλά και ειδών, η παρουσία φυσικού υβριδισμού, η καταγωγή των ατόμων, αλλά και η συσχέτιση γονιδίων με συγκεκριμένα φαινοτυπικά γνωρίσματα μεγάλου ενδιαφέροντος. Οι αναλύσεις τις οποίες κάνουμε μας βοηθούν να εντοπίσουμε γονίδια που πιθανώς να σχετίζονται με τη φυσική επιλογή και μας βοηθούν με τον τρόπο αυτό να μπορέσουμε να αναλύσουμε καλύτερα τους πληθυσμούς τους οποίους μελετάμε. Με μια σειρά γενετικών και εθνολογικών παραμέτρων, μπορούμε να εκτιμήσουμε κατά πόσο έχουμε μεταβολή της γενετικής ποικιλότητας. Αυτό είναι η ουσία της γενετικής παρακολούθησης. Ιδιαίτερα αν έχουμε μείωση της γενετικής ποικιλότητας, θα πρέπει να προχωρήσουμε σε παρέμβαση ή σε προστασία για τον πληθυσμό αυτό. Ουσιαστικά, με τις μεθοδολογίες αυτές, μπορούμε να εκτιμήσουμε
κατά πόσον θα έχουμε μελλοντική σταθερότητα των οικοσυστημάτων, ιδιαίτερα κάτω από ένα περιβάλλον έντονης κλιματικής αλλαγής. Αυτός είναι ένας μακροπρόθεσμος στόχος της ερευνητικής μας ομάδας, ο οποίος σήμερα φαίνεται ότι είναι πιο εφικτός από ποτέ.